Αδιαφορία στη Δημοτική Αρχή Αυδείρων αλλά και προβληματική δομή της νηπιακής και προσχολικής αγωγής καταγγέλει η επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο Αυδείρων Βούλα Μαχαιρίδου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες εργασίες για να μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας ο παιδικός σταθμός της Γεννησέας άρχισαν την ίστατη ώρα, ενώ η δομή παραμένει χωρίς επαρκές προσωπικό, κάτι που κάνει αμφίβολη την ομαλή λειτουργία της για τη σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Το παιδικό σταθμός ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία του. Αλλά είμαστε ακόμη οι γονείς, δηλαδή παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Τώρα συγκεκριμένα, καταρχήν να ξεκινήσω ότι άργησε να ξεκινήσει τη λειτουργία του ο παιδικός σταθμός, δηλαδή δεν ξεκίνησε όπως ξεκίνησαν όλοι οι παιδικοί σταθμοί στις 2 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα ο λόγος που καθυστέρησε ήταν κυρίως, αφορούσε δηλαδή κάποια τεχνικά έργα που κάναν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό, ξέρετε, γιατί όλο τον Αύγουστο γνωρίζουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει αυτό το προεδρικό διάταγμα του 99 του 2017 από το 2017 που έχει εκδοθεί, το οποίο έλεγε τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πληρεί ο παιδικός για να εκδοθούν και οι άδειές τους. Αντί να φροντίσουν όλο αυτό το διάστημα και τις εργασίες και την άδεια λειτουργίας κλπ, βλέπουμε ότι περιμένουμε 2 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουμε τις εργασίες αυτές, ενώ δηλαδή όλο τον Αύγουστο παρέμενε κλειστός ο παιδικός, ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι έχουμε να κάνουμε και αυτές τις εργασίες. Και αυτό δεν αφορά τώρα μόνο τον παιδικό σταθμό. Ουσιαστικά τι γίνεται? Ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο είχαν κοινές τουαλέτες, και προκειμένου να εκδοθεί η άδεια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, έπρεπε να γίνει διαχωρισμός, να γίνουν καινούριες τουαλέτες για το νηπιαγωγείο. Και για να μην μακρηγορώ τώρα, καθυστέρησε ο παιδικός να ανοίξει 10 μέρες, και αυτή τη στιγμή, ενώ σήμερα έγινε ο αγιασμός και η έναρξη της σχολικής χρονιάς, γνωρίζετε ότι έχει εκδώσει μια απόφαση ο Δήμαρχος Αυδείρων, με το οποίο αναστέλει τη λειτουργία μέχρι και τη Δευτέρα. Δηλαδή η καθυστέρηση στο άνοιγμα δεν αφορούσε μόνο τον παιδικό σταθμό, αλλά αυτή τη στιγμή, από αύριο δηλαδή, θα έχουμε και κλειστό νηπιαγωγείο. Σημαντικότερο για μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο παιδικός σταθμός της Γεννησέας λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με προσωπικό από ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και συμβασιούχους. Φέτος που ο παιδικός μας εδώ της Γεννησέας δεν μπήκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ουσιαστικά μείναμε χωρίς παιδαγωγούς και βοηθητικό προσωπικό. Και θέλαμε σαν λαϊκή συσπήρωση να αναδείξουμε και αυτήν την ανάγκη, στο να μην είναι δηλαδή ευκαιρία η προσχολική αγωγή, αν θα μπούμε στο ΕΣΠΑ, πόσους παιδαγωγούς θα μας δικαιολογήσουν, αν θα έχουμε κοινοφελή προγράμματα, τι ειδικότητες θα πάρουμε, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε τον παιδικό. Να σας πω και κάτι ακόμη. Είχα μια συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο των παιδικών σταθμών, με τον κύριο Κασέρη, γιατί από ό,τι ρώτησα, καινούριος πρόεδρος δεν έχει οριστεί ακόμη. Οπότε αυτό που δεν έκρυψε και ο ίδιος είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν είχε δηλαδή την άδεια λειτουργίας ο παιδικός σταθμός, δεν είναι μόνο ότι δεν έχει τον οργανισμό, δεν είναι μόνο ότι ο Δήμος δεν δίνει χρήματα για τους παιδικούς, λέει, γενικότερα, άρα δεν μπορούν να κάνουν ούτε προσλήψεις, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τώρα σκεφτούμε ότι, ας πούμε, ο παιδικός σταθμός όχι μόνο της Γεννησέας, οι 4 παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αυδείρων λειτουργούν με 5 άτομα μόνιμο προσωπικό. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς φαίνεται ότι, αν δηλαδή δεν μπούμε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή κάτι πάει στραβά, ουσιαστικά η γύμνια των παιδικών μας σταθμών φάνηκε και στη Γεννησέα εδώ, που ακόμη δεν ξέρουμε αν θα έχουμε επιστημονικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσω ΟΑΕΤ και λοιπά, γνωρίζουμε ότι θα λήξουν οι συμβάσεις τους και είμαστε σε αναμονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πράγμα, έτσι ώστε η προσχολική αγωγή να μην είναι μόνο φύλαξη των παιδιών, δηλαδή απλά να πηγαίνουμε, να είναι εκεί τα παιδιά, ας έχουμε και ένα βοηθητικό προσωπικό, να δίνουμε και ένα πιάτο φαγητό. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, επιστημονικό και βοηθητικό, το ξανατονίζουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, δεν είναι απλή φύλαξη, δεν είναι babysitting δηλαδή ο παιδικός σταθμός. Όλα τα παιδιά έως 4 έτη να πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, 4 με 6 να έχουν την δίχρονη προσχολική αγωγή, σαν νηπιαγωγία δηλαδή, να υπάρχει και εκεί επιστημονικό μόνιμο προσωπικό και να μην περιμένουμε κάθε φορά
ξέρω εγώ, θα έχουμε, δεν θα έχουμε, πόσους θα πάρουν, πόσοι θα μείνουν. Απ' έξω. Αυτό το κομμάτι θέλουμε να αναδείξουμε και επίσης να τονίσουμε ότι θα έπρεπε να υπάγεται όλη η προσχολική αγωγή, να είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας με όλο το παιδαγωγικό έργο και το πρόγραμμα και να μην είναι στην ευθύνη των Δήμων και να καταλήγουμε ουσιαστικά να είναι ευκαιρία αν θα πάρουμε βάουτσερ, αν θα πάρουμε, ξέρω εγώ, θα έχουμε κοινοφελή για να λειτουργήσουμε τους παιδικούς σταθμούς.